Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από την εισβολή που πραγματοποίησαν περίπου 50 εξουσιαστές στο εφετείο Αθηνών. Ανενόχλητοι, όπως θα μας πει ο Δημήτρης Λάπας και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Δημήτρη, θα ξεκινήσουμε από εσένα. Έφτασαν στον 7ο όροφο του κτηρίου, πέταξαν φέι βολάν και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν. Τι ακριβώς συνέβη? Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Εύα. Ήταν μισή ώρα πριν τις 12 το μεσημέρι, όταν μια ομάδα 30 περίπου αντεξουσιαστών έφτασε εδώ στο εφετείο. Στην αρχή μύριζαν κάποια φυλάδια, μοίραζαν εδώ έξω από το χώρο του εφετείου και στη συνέχεια η ομάδα αυτή ανέβηκε στον 7ο όροφο, όπου συζητεί το αίτημα για συγχώνευση ποινών του Σπύρου Χριστοδούλου, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Λάρισας κατηγορούμενος για συμμετοχή στους ληστές του διστόμου. Ζητάει συγχώνευση ποινών και από τις 14 Ιανουαρίου πραγματοποιεί απεργία πείνας. Η ομάδα λοιπόν των αντεξουσιαστών ανέβηκε, όπως είπες και εσύ, επάνω στον 7ο όροφο του εφετείου, πέταξε τρικάκια και συνεχεία έφυγε. Ωστόσο, η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, όπως πολύ καλύτερα τα ξέρει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Και το θέμα είναι βεβαίως, Παναγιώτη Σπυρόπουλε, ότι για ακόμα μια φορά το εφετείο Αθηνών γίνεται στόχος και φαίνεται πως υπάρχουν ερωτήματα για ακόμα μια φορά για τα μέτρα ασφαλείας. Γιατί είδαμε ότι ομάδα πολυπληθής κατάφερε και μπήκε στο κτίριο και έφτασε μέχρι και τον 7ο όροφο. Η εξήγηση των υπευθύνων είναι ότι έχουν μπει σταδιακά, μεμονωμένα και δεν μπορεί να γίνεται έλεγχος αν στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος οπλισμός ή δεν ανοιχνεύεται κάποιο ύποπτο αντικείμενο απάνω τους, προκειμένου να τους σταματήσουν στην είσοδο. Δεν μιλάνε για μαζική είσοδο των 30 τουλάχιστον ατόμων, αλλά για μεμονωμένη και σταδιακή, η οποία έφτασε στον 7ο όροφο, όπου προέβησαν στην. Θα λέγαμε να πετάξουν φέι βολάν που αφορούσαν, όπως είπε και ο Δημήτρης Λάπας, την συγχώνευση των ποινών του Σπύρου Χριστοδούλου. Απλά να σου πω ότι ανάμεσα στις 14 προσαγωγές που μεταφέρθηκαν στην υποδιεύση κρατικής ασφάλειας, στη διεύθυνση ασφάλειας Αττικής, υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι γνωστά στις διοικητικές αρχές. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για ένα άτομο το οποίο είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για τρομοκρατία. Είχε συλληφθεί στη Νέα Σμύρνη μαζί με ένα σάκο με οπλισμό όταν έβγαινε από ένα γκαράζ. Αργότερα, μετά από απεργίες πείνας, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τους οποίους είχε παραβιάσει, και είχε συλληφθεί εκ νέου στην Σπάρτη μαζί με έναν τότε καταζητούμενο ληστή με τα μαύρα, ο οποίος είχε αθωθεί στη συνέχεια, όπως και ο κατηγορούμενος για τρομοκρατία, και μάλιστα έχει αποφυλακιστεί και αυτός για περιοριστικούς όρους. Ένας ακόμα από τους προσαχθέντες είναι επίσης ένας παλιός ληστής με τα μαύρα, ο οποίος είχε συλληφθεί μετά από ένοπλη συλλογή με αστυνομικού στην οδό Σόλωνος και αυτός έχει αθωωθεί. Να σου πω επίσης ότι πριν από λίγο υπήρξε και μία παρέμβαση του Ρουβίκονα, η έκτη κατά σειρά το τελευταίο δεκαήμερο και η τέταρτη τις τελευταίες τέσσερις μέρες. Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή είχε προβεί στην επίθεση σε εταιρεία χρωμάτων στην Κηφισιά. Στη συνέχεια ακολούθησε η παρέμβαση στην Ελβετική Πρεσβεία. Έπειτα, χθες ήταν σε μία εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στον πύργο Αθηνών. Και σήμερα στην πρεσβεία της Βραζιλίας, όπου και εκεί πέταξαν φέι βολάν. Μιλάμε για το Κολονάκι, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Περίπου 10-15 άτομα μπήκαν στο εσωτερικό της πρεσβείας. Πέταξαν φέι βολάν που αφορούσαν την. Πρόκειται για μια ενέργεια διεθνιστική παρέμβαση, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σε κείμενο που έχουν αναρτήσει στο διαδίκτυο, και κάνουν μια ανάλυση της, μια πολιτική ανάλυση της κατάστασης στην Βραζιλία, εκφράζοντας την αλληλική τους επίσης στον αναρχικό Τσέζαρε Μπατίστη. Λοιπόν, Παναγιώτης Σπυρόπουλος και Δημήτρης Λάπας.